υλικό, διότι υπάρχει βιβλιογραφία. Εσύ είσαι ακαδημαϊκός, έτσι στείλετε το πράγμα για να κριθεί και ακαδημαϊκά. Και επομένως, έχοντας υπόψη ότι θα κριθείτε από ακαδημαϊκούς, δηλαδή από ανθρώπους που ξέρουν πώς γράφετε ένα βιβλίο αυτού του επίπεδου, δεν μπορείτε να βάλετε φάντασή σας καθόλου μέσα. Πρέπει να είναι κατοχυρωμένα. Αυτό το στοιχείο μήπως αντιμετωπίζει στην αφηγηματική στην μυθιστονομική βιογραφία, όπου μπορούν να μπουν όμορφες εικόνες που δεν θα έχουν πώς θα σέψετε τις πηγές σας για να μην γίνει αυτό το πράγμα στη βιογραφία που θα δείτε, στο μυθιστόρημα που θα διαβάσω. Λοιπόν, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως προσπαθώ να στηριχτώ σε αλληλογραφία ανθρώπων. Δηλαδή δεν μου αρκεί το να βλέπω βιογραφίες απλές, προτιμώ να υπάρχει αλληλογραφία. Γιατί η αλληλογραφία προς όποιον και αν απευθύνεται έχει μέσα συνέστημα. Και μπορώ να φανταστώ τον άνθρωπο, αυτό δεν γίνεται σε ένα μήνα, εντάξει, τα διαβάζω, τα ξαναδιαβάζω, τα ξαναδιαβάζω, μπαίνω στο πετσί του ρόλου του ανθρώπου, βλέπω τη διαδρομή του πριν, τη διαδρομή του μετά και προσπαθώ να έρθω στη θέση του. Όπου εκεί πλέον οι υποθέσεις που κάνω είναι 100% σίγουρες. Το λέω για την Πινελόπη Δέλτα, όπου το αντιμετώπισα πάρα πολύ έντονα. Είχα την ιδέα, όπως όλοι μας άλλωστε, ότι το έργο της βασίζεται κατά κάποιο τρόπο, έγραψε κατά κάποιο τρόπο εξαιτίας του Ιωάννα Δραγούμου. Εντάξει, διαβάζοντας και διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας, ερευνώντας, βρήκα τα δύο πρώτα διηγήματα που δεν ήταν γνωστά, τα ξέραμε τα διηγήματα, αλλά δεν ξέραμε πότε τα είχε γράψει, ήταν τα δύο πρώτα της, μόλις είχε τα προβλήματα με τον Ιωάννα Δραγούμη, είχε χωρίσει μαζί του και μπορεί να το ξέρετε, το σπασμένο βιολί. Είναι ένα διήγημα. Αυτός είναι ο Ιωάννα Δραγούμη, ο οποίος μικρός έπαιζε βιολί. Και τη είχε πει κάποτε τη Πινελόπη Δέλτα, αυτό μάλιστα το λέω στον Ιωάννα Δραγούμη, γιατί έχω γράψει και τη βιογραφία του Ιωάννα Δραγούμη. Τη είχε πει τη Πινελόπη Δέλτα ότι ένας φίλος του μαθαίνοντας βιολί κουράστηκε πάρα πολύ και έπιασε και το σπάσε το βιολί του. Εκείνη εμπνεύστηκε από αυτά που τη είχε πει και έγραψε το διήγημα «Το σπασμένο βιολί». Ψάχνω λοιπόν μετά σιγά σιγά στα βιβλία της και βρίσκω ότι παντού είναι ο Ιων. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει ένα συγκεκριμένο χαμόγελο. Κανένας άλλος ήρωάς της δεν χαμογελά, μόνο ο Ιων με όποια μορφή έχει, ή Αλέξιος ή δεν ξέρω εγώ τι, και εκείνη όπου βρίσκεται έχει λεπτά χέρια. Όπου βλέπεις ηρωίδα, ακόμα και στα μυστικά του Βάλτου, υπάρχει το ζευγάρι το οποίο στο τέλος αραγωνιάζεται. Ο νεαρός έχει το χαμόγελο, είναι ο Μίτσος, και η κοπελιά είναι η δασκάλα η οποία τον περιθάλπει στο τέλος. Δηλαδή υπάρχουν πάντοτε αυτά τα δύο πρόσωπα. Αυτό ούτε οι δυσέγγονοι της Πινελόπης Δέλτα δεν το είχαν βρει. Στα μυστικά του Βάλτου υπάρχουν παραπάνω πρόσωπα. Υπάρχει ο Περικλής Γιαννόπουλος. Και αυτό που λέει η κυρία Δικραμμένου, συγγνώμη, είχαμε καλέσει σε μια εκδήλωση τον αδερφό του Πρωθυπουργού, που είναι ο δυσέγγονος, τον Αλέξανδρο τον Σαμαρά, και εκεί έγινε η κουβέντα και δεν το είχα και του διευκρίνησε η Μίτση. Λοιπόν, αυτά κανένα δεν τα είχε σκεφτεί. Αυτά τα σκέφτηκα διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας τα κείμενά της και τη ζωή της. Θα μου πείτε ότι εμένα η νύχτα μου είναι 15 μέρες κάθε νύχτα μου. Μου ήρθανε ιδέες. Εγώ παθαίνω όταν ανακαλύπτω ιδέες. Όταν ανακάλυψα ότι στον Παύλο Μελά υπήρχε ένας πυροβολισμός, τον καταγράφει ένας μάρτυρας, ότι έπεσε ένας πυροβολισμός. Όλοι οι άλλοι μιλάνε του φεκές, πράγματα, θάματα. Λέω, ο πυροβολισμός που βρέθηκε περίστροφο, είχε μόνο ο Παύλος Μελάς. Άρα, όταν λένε δύο μάρτυρες ότι αυτοκτόνησε, ο Παύλος Μελάς
φαίνεται ότι αυτοκτόνησε. Ήταν νύχτα πια, κανένας δεν τον έβλεπε, ο Παύλος Μελάς αυτοκτόνησε.